κορυφώνονται οι εργασίες για την παρέλαση του μεγαλύτερου καρναβαλιού στη Στερεά. Σας περιμένουμε όλους, γιατί καρναβάλι ερχομενού δεν θες να πας αλλού. Το Στάρ Κεντρικής Ελλάδας βρέθηκε ξανά στο χώρο δουλειάς του Πολιτιστικού Παραδοσιακού Συλλόγου Ερχομενού, εκεί όπου κατασκευάζονται τα μεγαλοπρεπή άρματα από ντόπιους εθελοντές τεχνίτες. 10 συνολικά άρματα, η θεματολογία των οποίων είναι βγαλμένη από την ιστορία του ερχομενού και κατασκευές που σατιρίζουν την επικαιρότητα. Συνοδευόμενα από αντίστοιχες ομάδες καρναβαλιστών, συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό διασκέδασης για τους εκατοντάδες συμμετέχοντες ενεργά στο καρναβάλι, αλλά και για τους χιλιάδες επισκέπτες του ερχομενού το τριήμερο της αποκριάς. Το καρναβάλι ερχομενού μετράει 66 χρόνια φέτος. Ο σύλλογος που υπάρχει από το 2009 είναι ο Πολιτιστικός και Παραδοσιακός Σύλλογος Ερχομενού. Τα περισσότερα μέλη δραστηριοποιούνται από τότε μέχρι σήμερα. Έχουμε βέβαια και παλιούς τεχνίτες. Προσπαθούμε να αφιερώνοντας αποκλειστικά προσωπικό χρόνο και εργασία, να υλοποιήσουμε ιδέες και αντλούμε μάλλον ιδέες από την επικαιρότητα, από ιστορικά στοιχεία και προσπαθούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Στο εργαστήριο του καρναβαλιού στον Ερχομενό βρέθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, θέλοντας να γνωρίσει από κοντά τους συντελεστές της διοργάνωσης, να ξεναγηθεί στους χώρους των εργασιών, αλλά και να παρακολουθήσει τον μοναδικό τρόπο στην Ελλάδα κατασκευής των αρμάτων. Στο χώρο που κατασκευάζονται τα άρματα για το καρναβάλι, ήρθα περισσότερο από περιέργεια να δω πώς κατασκευάζεται όλο αυτό το ωραίο θέαμα που βλέπουμε στον δρόμο και διασκεδάζουμε, και πράγματι έχω εντυπωσιαστεί από τους ανθρώπους που βλέπω εδώ, τους θελοντές όλοι αυτοί οι άνθρωποι, με πολύ κέφι, με πολύ μεράκι, με φαντασία, που φτιάχνουν πολύ ωραία πράγματα. Διαπίστωσα ότι όλα αυτά που φτιάχνουν, που εμείς τα βλέπουμε στον δρόμο και διασκεδάζουμε, έχουν πάρα πολύ δουλειά, την οποία την κάνουν με πολύ μεγάλη διάθεση. Είναι άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο τους και θέλουν να τον βοηθήσουν, θέλουν να τον αναδείξουν, και εμείς σε αυτό το κομμάτι είμαστε μαζί τους και τους βοηθάμε όσο μπορούμε και θα συνεχίσουμε να τους βοηθάμε. Εύχομαι καλή επιτυχία στο καρναβάλι του Ερχομενού, καλή διασκέδαση σε όλους όσους θα είμαστε εδώ να το απολαύσουμε, και με υγεία και κυρίως σε τούτα τα μικρά παιδιά εδώ που και αυτά είναι θελοντές και μαζί με τους γονείς τους εδώ δουλεύουν για το καρναβάλι του Ερχομενού. Ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων με την αναδύωση του Εθήμου της Καλής Φωτιάς στα χωριά του Δήμου και τη νυχτερινή παρέλαση το Σάββατο 16 Μαρτίου, πλαισιώνεται η κορύφωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων την Κυριακή 17 Μαρτίου στις 4 το απόγευμα, όπου και ξεκινά το 60ο καρναβάλι στον Ερχομενό για το 2024. Διοργανώνουμε τη νυχτερινή παρέλαση στις 16 Μαρτίου. Θα ξεκινήσουμε γύρω στις 7 από την πλατεία του Αϊσώστη, και στις 17 την Κυριακή είναι η μεγάλη παρέλαση που θα ξεκινήσει στις 4.